τόσο. Να ανοίξει το πανεπιστήμιο αύριο το πρωί, κύριε Μαρκόπουλε και κύριοι της κυβέρνησης. Να μου πείτε, αν 400 άνθρωποι από αυτούς που στηρίζουν δεν είναι αύριο μέσα, οι φύλακες, οι επιμελητές, οι γραμματείες που στελεχώνονται, της νομικής η γραμματεία από 17 άτομα μένει με 4, η πιο πολυπληθής σε φοιτητικό πληθυσμό σχολή μένει με 4 άτομα. Τι να κάνει αυτοί οι 4 άνθρωποι, να κάνουν εγγραφές, να φροντίσουν γιατί για τα άλλα πράγματα. Γιατί αυτό δεν το αφήνετε να το καταλάβει η κοινωνία, κύριε Τριγάση? Το αφήνουμε γιατί να το και καταλάβει. Κατεβάζετε την μπάρα και δεν αφήνετε λοιπόν να γίνει αντιληπτό αυτό που λέτε, γιατί εγώ δεν σας πιστεύω ότι θα γίνει έτσι. Εγώ σας λέω ότι θα γίνει ωραία, όπως το λέει η κυβέρνηση. Να σας πω. Δεν σας πιστεύω. Να σας πω. Έχοντας κατεβάσει κύριε την μπάρα λοιπόν, και αφήνοντας τους φοιτητές απ' έξω για 80 μέρες, έχετε άδικο. Ανοίξτε τα πανεπιστήμια δεν είναι έτσι και ακριβώς. Να δω εγώ τη βιβλιοθήκη δεν έχει άνθρωπο. Δεν είναι να έτσι δω ακριβώς. Ότι κλέβουν και ληστεύουν στο πανεπιστήμιο γιατί δεν έχει φύλαξη. Ναι. Αφήστε να το δούμε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε και την ευθύνη απέναντι στη δημόσια περιουσία και στο πανεπιστήμιο. Η σύγκλιτος την έχει. Και εμείς 30 ολόκληρα χρόνια, κύριε Μαρκόπουλε, οι άνθρωποι έχουν ευθύνη. Οι πολίτες έχουν ευθύνη, μεγαλύτερη ευθύνη από όσοι έχει ο κύριος Αρβανιτόπουλος και η κυβέρνηση. Και λέμε, τη ζωή των ανθρώπων τη διαλύεται, το πανεπιστήμιο το διαλύεται, ζητάτε πράγματα. Από τους ανθρώπους, λέει, να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο, να λειτουργήσει χωρίς φύλαξη, χωρίς ανθρώπους που στελεχώνουν και στηρίζουν τις σπουδές των φοιτητών, δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κάναμε μια κουβέντα την Κυριακή με τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Ναι. 5 ώρες. Πού κατέληξε? Του τα βάλαμε όλα τα θέματα αυτά και του είπαμε με 400 αύριο το πανεπιστήμιο ανοίγει, μας λέει όχι. Ναι. Έτσι, εκτός. Του λέμε, αυτά που κάνατε τους 2 μήνες είναι έολα και διάτρητα πρόχειρα. Μας είπε ναι. Γιατί τα κάνατε? Μισό λεπτό ρε παιδιά. Να σας ρωτήσω, κύριε Τριγάζη μου, κάτι. Η εξέλιξη, ας τη χαρακτηρίσω έτσι, της θέσης από του Υπουργείου Παιδείας δίνει μια δυνατότητα να βρεθεί μια λύση. Είπαμε προχθές να οικοδομήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ναι, και διαλόγου. Ναι. Την Κυριακή το απόγευμα ήταν. Ναι. Και είπαμε το εξής. Και η απάντηση του κύριου Αρβανιτόπουλου ποια ήταν? Το Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας, το επιθαρχικό. Πρίτανης δεν έχει καθαιρεθεί, μόνο επί Χούντας καθαιρέθηκε στην ιστορία του Πανεπιστημίου. Και λέει, διακόπτω το διάλογο που είχαμε πει ότι θα τον κάνουμε τις επόμενες μέρες. Διάλογο είχε πει ο Υπουργός με ανοιχτά πανεπιστήμια. Έχετε παρεξηγήσει. Ναι. Και την Κυριακή. Και το πανεπιστήμιο έπρεπε να ανοίξει, κύριε Τριγάζη. Και την Κυριακή. Και όχι να δίνει παραστάσεις ο Πρίτανης. Και πρέπει να το πείτε και εσείς αυτό. Είναι ένα μήνυμα που στέλνετε στην κοινωνία. Και την Κυριακή απεργήμασταν και πήγαμε εκεί να κουβεντιάσουμε. Ωραία. Και είπαμε να ανοίξει το πανεπιστήμιο τώρα. Οι εργαζόμενοι να είναι στις θέσεις τους με ευθύνη πολιτική. Για να τα ανοίξουν, να μπορεί να λειτουργήσει. Να μην έχουμε δράματα μες στο πανεπιστήμιο. Να δούμε μερικά πράγματα και μια κουβέντα, να βάλουμε ένα οδικό χάρτη αποκατάστασης των πραγμάτων και αντί να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος, η πρόκληση ήταν τι? Διακόπτω το διάλογο, στέλνω τον Πρίτανη σε πειθαρχικό. Μάλιστα. Προκαλώ την πανεπιστημιακή κοινότητα και την νεολαία ιδιαίτερα και τι τους λέω? Το πανεπιστήμιο, λέει ο κύριος Αρβανιτόπουλος, θα το διαλύσει. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Να ρωτήσω τώρα. Άρα δεν ανοίγουνε, δεν ανοίγεται με τις σχολές. Η δική σας θέση επί της ουσίας, κύριε Τριγάζη, επί της ουσίας του προβλήματος, η δική σας θέση παραμένει, όπως σας στην αρχή, κανείς δεν φεύγει, κανείς στη διαθεσιμότητα, ανάκληση της ΚΙΑ, ή υπάρχει μια εξέλιξη στην τοποθέτηση? Υπάρχει μια εξέλιξη. Δηλαδή. Η εξέλιξη την είπαμε στον κύριο Υπουργό. Ναι. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται το πανεπιστήμιο την επομένη χωρίς αυτούς τους ανθρώπους, τους 400 μιλάω, ναι, το 50% των ανθρώπων, ναι, με καταργημένους τους φύλακες, ναι, με καταργημένες τις γραμματείες ουσιαστικά, δεν μπορεί να ανοίξει, του είπαμε το εξής. Και επειδή διαπιστώνεται ότι όσα είχε κάνει μετά την ΚΙΑ ήταν έολα και δριάτριτα και βρίθουν λαθών και ανακριβιών, είπαμε το εξής. Ανοίγουμε αύριο το πανεπιστήμιο με πολιτική ευθύνη, είμαστε εμείς εκεί. Ωραία, και παρακάτω. Έτσι. Ναι. Αυτά που έχουν είναι έολα και διάτρητα, τα αφήνουμε στην πάντα. Η εξέλιξη ποια είναι? Ναι, και. Κουβεντιάζουμε έναν οδικό χάρτη για όλα αυτά τα ζητήματα με εγγυήσεις και εμπιστοσύνη για να ανοίξει το πανεπιστήμιο, γιατί
Εμείς τον πονάμε το πανεπιστήμιο, εμείς έχουμε παιδιά στα πανεπιστήμια. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να φύγουν εμείς... από τους υπαλλήλους. Κάποιοι, εγώ δεν ξέρω τον αριθμό. Η κυβέρνηση και ο κύριος Αρβανιτόπουλος θέλει να το διαλύσει. Ελάτε, κύριε Σταθάκη. Και δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί το πονάμε το πανεπιστήμιο, είναι τα δικά μας παιδιά μες στο πανεπιστήμιο. Εμείς πληρώνουμε φόρους. Εντάξει, κύριε Τριγάζη, το πονάτε και το έχετε κλειδώσει τώρα τρεις μήνες. Το πονάτε. Για να δούμε τώρα και τι θέλετε. Κύριε Τριγάζη, μου μισό λεπτό. Και το σύστημα ενημέρωσης, κύριε Οικονόμου, που φωνάζει για τον κύριο Πρίτανη. Ναι, η ενημέρωση σας πείραξε τώρα. Όταν λέει την ατομική του, το ατομικό του χόμπι, ναι, το ωραία, κάνει είδηση και ξεφτιλίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Υπερβολές τώρα, κύριε Τριγάζη, υπερβολές, εντάξει. Μην πάμε τώρα σε αυτά. Ελάτε, κύριε Σταθάκη, να δούμε και την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ από αυτού. Πώς λύνεται το